για κάποιους μπορεί να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μετά υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έτσι είναι να το πω πιο θεωρητικά, ακαδημαϊκά, νομικά, να τα πει κάποιος, γιατί γενικότερα σαν αντικείμενο είναι έτσι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και στα πλαίσια αυτά υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα θέματα που σχετίζονται γύρω από τα κρυπτονομίσματα, όπως είναι θέματα νομικά, δηλαδή θέματα γύρω από την ιδιοκτησία, άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, την ελληνική αλλά και των άλλων χωρών, δηλαδή πώς αντιμετωπίζονται αυτά στα πλαίσια άλλων πραγμάτων, όπως είναι για παράδειγμα ας πούμε, τα initial going offerings ή άλλες συναλλαγές οι οποίες εν δυνάμει ας πούμε, έχουν κάποιο φορολογικό implication. Λοιπόν, εντάξει, το βασικότερο ερώτημα το οποίο υπήρχε από την αρχή γύρω από τα κρυπτονομίσματα έχει να κάνει με το αν αυτά αναγνωρίζονται ως ένα εμπόρευμα ή ως ένα νόμισμα. Εδώ πέρα τώρα, καταρχήν και εισαγωγικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οδηγία. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν απόψεις ας πούμε, οι οποίες βασίζονται πάνω στη λογική και στην ερμηνεία των νόμων, αλλά σαφέστατα υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε γιατί δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας νομοθετικής ρύθμισης, είτε αυτή προέρχεται από την Ευρώπη, είτε είναι από την Ελλάδα. Όταν λέμε νομοθετική ρύθμιση, εννοούμε ότι θα βγει ας πούμε, μια ευρωπαϊκή οδηγία, για παράδειγμα, όπως βγήκε ξέρω εγώ, το 2004 για το ΦΠΑ. Έτσι, αντίστοιχα, θα βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία κάποια στιγμή το 2020, το οποίο θα ρυθμίζει το θέμα αυτής της αγοράς. Μέχρι τότε τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ανάμεσα στο ερώτημα αν το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως εμπόρευμα ή ως νόμισμα, εγώ θα κλείνω ας πούμε έτσι εντόνως προς την αντιμετώπιση σαν νόμισμα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι συγκεκριμένα και τα bitcoins είναι πλέον εμπορεύσιμα ας πούμε και μέσα από κάποια χρηματοκυριακής οργανωμένης αγοράς, στην οποία υπάρχουν κάποιοι άλλοι κανόνες τους οποίους ο νομοθέτης τους λαμβάνει υπόψη προκειμένου να κατηγοριοποιήσει ένα asset class, δηλαδή να το κατηγοριοποιήσει από τη μία με την άλλη πλευρά. Και κακά τα ψέματα, το βασικότερο θέμα σε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι του κινδύνου. Ωραία. Όταν δηλαδή έχεις ένα προϊόν το οποίο έχει έναν συσσαγωγικά περιόριστο χρηματοοικονομικό κίνδυνο, αυτό ας πούμε, θα αντιμετωπιστεί με αυτές τις κλάσεις, εν αντιθέσει ας πούμε, με ένα εμπόρευμα, το οποίο ας πούμε, ένα σκληρό εμπόρευμα δεν έχει τον ίδιο βαθμό κινδύνου, άρα αυτομάτως και ο νομοθέτης θα του δώσει ένα διαφορετικό βάρος. Αυτά τώρα είναι προβληματισμοί οι οποίοι ισχύουν και στην Ελλάδα, ισχύουν προφανώς και στο εξωτερικό. Άρα θα λέγαμε ότι εδώ πάνω σε αυτό το δίλημα ότι θα πρέπει να κλείνουμε προς την άποψη ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εν τέλει νομίσματα. Να το πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά για το bitcoin, γιατί έχει πάρει ας πούμε, ένα πιο θεσμικό χαρακτήρα από το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε να εμπορεύεται. Να το πούμε με μια μικρότερη ας πούμε, ασφάλεια για άλλα μικρότερα νομίσματα και να το πούμε με ακόμα μικρότερη ασφάλεια για πράγματα τα οποία ας πούμε, είναι στα πλαίσια των tokens. Εντάξει, είτε είναι Ethereum, είτε είναι άλλα ας πούμε, μικρότερα κρυπτονομίσματα, τα οποία στην πραγματικότητα ακόμα δεν είναι νομίσματα, αλλά είναι tokens. Λοιπόν, τώρα, κάποια βασικά θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία. Ένα ζήτημα είναι ότι σίγουρα οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα εξαιρούνται το ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που βασίζεται και στην ευρωπαϊκή την νομοθεσία γύρω από το ΦΠΑ, αλλά βασίζεται και στην ελληνική την νομοθεσία. Δηλαδή στο άρθρο που αναφέρει τις απαλλαγές από το ΦΠΑ, εκεί πέρα μέσα, σε μία παράγωγη που θυμάμαι στο νούμερο αυτή τη στιγμή, αλλά επίπτει ας πούμε, στην κατηγορία αυτή που σίγουρα συναλλαγές εξαιρούνται. Λοιπόν, μετά κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρετε, οπότε εντάξει, απλά το επαναλαμβάνω ότι κατά πάσα πιθανότητα ή μάλλον με πολύ μεγάλη σιγουριά θα λέγαμε ότι το κέρδος που προκύπτει από τις συναλλαγές αυτές, από τις επενδύσεις μάλλον να το πω πιο σωστά, από τις επενδύσεις πάνω σε bitcoin θα εφορολογείται με 15% συν την έκτακτη εισφορά, σαν ένα κεφαλαιακό κέρδος με το άρθρο 42. Θα λέγαμε επίσης ότι αν κάποιος δεν έχει κάνει realize αυτά τα κέρδη, τότε εκεί πέρα δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση, γιατί η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την τεκμηρίωση της υπεραξίας, δηλαδή
σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε ένα περιουσιακό στοιχείο και να φορολογηθούμε επί της υπεραξίας αυτής, κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται όμως σε μια εταιρεία. Αλλά στα φυσικά πρόσωπα, αν δεν έχεις ρευστοποιήσει, αν δεν έχεις κατά κάποιο τρόπο καταγράψει το κέρδος από κάτι, τότε αυτό το πράγμα δεν θεωρείται ότι δεν είναι φορολογητέα ύλη για εσένα, ας πούμε, σαν φυσικό πρόσωπο. Άρα μέχρι να κάνουμε realize αυτά τα κέρδη, θα λέγαμε ότι για τα φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωση. Για τις εταιρείες, ναι, βέβαια. Ναι, για τις εταιρείες θα μπορούσε να υπάρξει, ναι. Αν κατάλαβα καλά, αν το 2020 σου πούνε να δηλώσει πόσα bitcoin έχεις, ας πούμε, και κάνει 50.000 δολάρια το ένα, ας πούμε, και εγώ έχω 10, θα μου ζητήσουν και πόθεν αίσθηση κατά κάποιο τρόπο, γιατί εγώ μπορώ να πω ότι το πήρα όταν έκανε 30 δολάρια. Μισό λεπτάκι, ένα μέρος θα το πω πιο μετά, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Αφήστε με λιγάκι να το πάρω έτσι λίγο πιο σημαρότης, ας πούμε, τρόπο και να το πάμε, ας πούμε, στο τέλος. Λοιπόν, μετά το επόμενο στοιχείο που γράφω εδώ πέρα είναι the fact that bitcoins were released and is revealing. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί το γεγονός ότι το bitcoin που μπήκε στο χρηματιστήριο έχει, ας πούμε, μια επιπλέον προστασία? Γιατί ειδικά για τα bitcoins δεν τίθεται το ζήτημα των ομοειδών συναλλαγών οι οποίες δημιουργούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος συναλλάσσεται με bitcoins, τα χρησιμοποιεί μάλλον, δεν επενδύει, είναι ένας σύνηθις, ας πούμε, τρόπος για να κάνει, να παίζει, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τώρα καθώς μπορεί να παίζει με τα bitcoins, τότε αυτά σε ένα interpretation, ας πούμε, του νόμου και προφανώς υπό το φως της απόλυτης αλήθειας, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος είναι μπροστά στον υπολογιστή σου και έχει δει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και είναι τεκμηριωμένα κτλ. Αυτός εκεί πέρα θα μπορούσε κάλλιστα σε κάποιον, ας πούμε, ενδεχομένως από εσάς, να του πει ότι κοίταξε, να δεις φίλε, εσύ εδώ πέρα δεν επενδύεις και από τη στιγμή που δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αυτό καθεαυτό, εσύ ασκείς, ας πούμε, μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εγώ αγοράζω και πουλάω πατάτες, ας πούμε, εσύ αγοράζεις και πουλάω bitcoins. Λοιπόν, οπότε ως εκ τούτου αυτό θα έπρεπε να φορολογηθεί όχι με 15%, αλλά θα έπρεπε να πάει 10 γυρεύματα. Λοιπόν, συνέφερα. Οπότε εδώ πέρα, συγκεκριμένα για τα bitcoins, αυτό είναι ένα κίνδυνο τον οποίο θεωρητικά τον έχουμε βγάλει εκτός. Για τα υπόλοιπα, πάλι, τα υπόλοιπα νομίσματα, πάλι εκεί πέρα, ειδικά όταν μιλάμε για tokens, πάλι εκεί πέρα μπορεί να πάρει, ας πούμε, αυτό το νόμισμα, το χαρακτήρα του εμπορεύματος, το οποίο, να πούμε, τη φορολογική νομοθεσία δεν διαφοροποιεί όσον αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το αν αυτό το πράγμα είναι εμπόρευμα ή αν αυτό το πράγμα είναι νόμισμα. Θεωρητικά κάποιος ο οποίος αγοράζει και πουλάει, ας πούμε, χρυσές λίρες και το κάνει αυτό σαν επιτίδευμα, πάλι και αυτό θα έπρεπε, ας πούμε, να φορολογηθεί σαν επιτιδευματία. Λοιπόν, αυτό, ας πούμε, το οποίο αναφέρει στο τελευταίο το κομμάτι. Ένα άλλο key point εδώ πέρα, το οποίο δεν το έχω γράψει και το οποίο αυτό ακούγεται έτσι λίγο scary, very scary, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις συναλλαγές που γίνανε μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος ότι είτε είναι εμπόρευμα, είτε είναι νόμισμα, μάλλον ειδικότερα αν είναι νόμισμα, ότι όλες αυτές οι συναλλαγές είναι χαρτόσου. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό, Δημήτρη, τι σημαίνει για σένα. Αλλά αυτός είναι ένας κίνδυνος ο οποίος είναι πραγματικός. Δηλαδή, καταρχήν όταν έχουμε ανάμεσα σε δύο φυσικά πρόσωπα μια χρηματική συναλλαγή, ωραία, δηλαδή δίνω στο θείο μου, ξέρω εγώ, 3.000 γιατί μου λείπουν. Ωραία. Αυτό το πράγμα φορολογικά είναι κάτι το οποίο αν είναι δάνειο έχει χαρτόσημο, αν είναι μια παροχή, ας πούμε, δωρεάν, φορολογείται με τον κώδικα των δωρεών, το οποίο έχει πολύ περισσότερο φόρο. Στην πράξη όμως γίνεται. Μπορεί να το ελέγξει κανείς, ότι ο σαγός οφείλω. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα δεν μιλάμε για την μπορεί να ελέγξει, εδώ πέρα μιλάμε για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Οπότε, γενικά να ξέρουμε ότι οι συναλλαγές με bitcoin έχουν την ίδια αντιμετώπιση τις συναλλαγές με αυτές που γίνονται, ας πούμε, με χρηματικά ποσά. Το where listed αναφέρεται στο σημερινό της BOE ή για παλιότερα στα ανταλλακτήρια. Ορίστε. Το where listed που λέτε εκεί πέρα. Το where listed... Αυτό αναφέρει, όχι, αναφέρεται συγκεκριμένα για το... Ναι, αλλά σε ποια περίοδο. Σήμερα, στο CME, ενώ προχθές δεν ίσχυε, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, το δικό μου interpretation είναι αυτό.
Αυτό προφανώς έχει και αναδρομική ισχύ, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο βάζω ας πούμε, σε όλους σας έχει το θέμα με, την, με το valuation, με την αποτίμηση, κατά κάποιο τρόπο αυτό που ρώτησα και πριν, το οποίο είναι και ένα θέμα που είναι πολύ βασικό γιατί έχει να κάνει και με τη γενικότερη τεκμηρίωση. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν, αν κάποιος, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως και από τον νόμο σε όλες τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων, αυτές οι οποίες επέκτηναν στο 15%. Προκειμένου λοιπόν κάποιος να πει ότι εγώ πουλάω κάτι και έχω 15% κεφαλιακό κέρδος, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι το έχει αγοράσει από κάπου. Ότι κάπως το απέκτησε. Δηλαδή η έννοια του κεφαλιακού κέρδους είναι ότι κάτι χρησιμοποιώ και μετά πηγαίνω και το πουλάω. Λοιπόν, προφανώς είτε έκανες mining, είτε πήγες και το αγόρασες, υπάρχει μια αιτία. Δηλαδή η κτήση αυτού του περιουσιακού στοιχείου έχει μια αιτία. Αυτή η αιτία λοιπόν πρέπει να αποτυπωθεί, πρέπει να την έχετε αποτυπωμένη. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ας πούμε bitcoins και θέλει κάποια στιγμή να πληρώσει αυτό το 15% ή θέλει κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα ξέρω εγώ, για να αγοράσει ας πούμε κάτι ή να βρεθεί αντιμέτωπος ας πούμε με ένα φορολογικό έλεγχο ο οποίος θα θέλει και αυτός να κάνει ας πούμε τη δικιά του δουλειά. Εκεί πέρα το ζήτημα της τεκμηρίωσης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τέτοια τεκμηρίωση ας πούμε πώς μπορούμε να έχουμε. Μπορεί να έχουμε από, από τις αγορές, μπορεί να έχουμε από τις μεταφορές χρημάτων που έχουμε κάνει από προσωπικούς λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια, που έχουν, και αυτές έχουν μεγάλη αξία. Μπορεί να έχουμε τα statements των ανταλλακτηρίων, μπορούμε ξέρω, κάποια ανταλλακτήρια να βγάζουν βεβαιώσεις, ας πούμε, ξεχωριστές. Οτιδήποτε δηλαδή ο καθένας ας πούμε, κρατάει στο δικό του το αρχείο για να τεκμηριώσει όλη αυτή τη δραστηριότητα ας πούμε, την οποία είχε γύρω από τα bitcoins και το οποιοδήποτε νόμισμα, όλο αυτό βοηθά ας πούμε, στο να έχει τη δικιά του τη βάση. Λοιπόν, για πόσο χρόνο πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα τεκμηρία? Εντάξει, δεν υπάρχει αιτία, τώρα. 20 ετία πλέον. Στην παραγραφή, τώρα, άμα του πάμε στη βάση της παραγραφής, εγώ κάποιος θα τα κρατήσει 20 χρόνια. Ο έλεγχος έχει περιοδικότητα, δηλαδή έρχεται σε μένα κάποιος και μου λέει πες μου τι έχεις κερδίσει να φορολογηθείς. Υπάρχει συγκεκριμένη περιοδικότητα γι' αυτό ή όχι? Είναι σε κατεπότες ελέγχων. Δεν το ξέρω. Κάποιος τους ελέγχουν, κάποιος δεν τους ελέγχουν. Και κάποιος δεν τους ελέγχουν ποτέ. Αυτό είναι ευρωπαϊκή νόρμα ή εδώ το πια? Όχι, στην Ευρώπη ας πούμε. Ο τρόπος με τον οποίο... Αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε ένας... Το αναφέρω πιο πολύ για το ρεαλιστικό κίνδυνο αυτό, δηλαδή αυτό είναι κάτι, δηλαδή θα πρέπει πλέον να έχουμε τεκμηριώσει πότε πήραμε τι, πότε για μεγάλα ποσά. Εντάξει, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό τώρα έχει να κάνει με άλλα πράγματα, δηλαδή για παράδειγμα ξέρω εγώ άμα ήσουν ας πούμε ανησιός του Μητσοτάκη θα ήταν πολύ πιθανό να σε ελέγξουν, ωραία. Αν ξέρω εγώ ήσουν 15 χρόνια άνεργος και μετά δηλώνεις εισόδημα, υπεραξία, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια ευρώ, πάλι είναι πολύ πιθανό να σε ελέγχουν. Okay. Δηλαδή, θέλω να σου πω όλα αυτά τα πράγματα είναι εκτός της σημερινής κουβέντας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα τα bitcoins και τα κρυπτονομίσματα σαν μέθοδο πληρωμής, εδώ πέρα βασικά κατά κάποιο τρόπο, και αυτό πηγαίνει σε σχέση με την επόμενη διαφάνεια, που έχει να κάνει με το αν κάποιος θέλει και μπορεί ας πούμε, να κάνει όλη αυτή τη δραστηριότητα μέσα από ένα εταιρικό προφίλ. Αντί για φυσικό πρόσωπο. Εδώ πέρα γενικά πηγαίνουμε κατευθείαν στις βασικές ας πούμε, αρχές της λογιστικής, της ελεγκτικής και του εταιρικού δικαίου. Ωραία. Το οποίο τι σημαίνει? Το οποίο σημαίνει ότι τα bitcoins, τα cryptocurrencies είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αυτό το περιουσιακό στοιχείο η εταιρεία το αποκτά, το καταγράφει στον ισολογισμό της. Ωραία. Και στο τέλος του χρόνου, ανάλογα με τα πρότυπα τα οποία εφαρμόζει, αν εφαρμόζει για παράδειγμα διεθνή λογιστικά ή FRS, έχει την υποχρέωση αυτό στο τέλος του χρόνου να πάει και να βρει την πραγματική, ας πούμε, την τελική αξία στο τέλος της χρήσης, να την αποτυπώσει στις οικονομικές καταστάσεις και να γράψει, ας πούμε, ένα κεφαλαιακό κέρδος, ας πούμε, ή ζημιά από την αποτίμηση, την ανατίμηση ή την υποτίμηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Δηλαδή, σε έναν ισολογισμό σίγουρα ας πούμε, θα καταγράφαμε κέρδη. Ακόμα και να μην είχαμε πουλήσει, χωρίς να ρευστοποιήσουμε, πάλι θα έπρεπε ας πούμε, να αποτιμήσουμε τα περιουσιακά μας τα στοιχεία και πάνω σε αυτό να καταγράψουμε ένα κέρδος. Το αν αυτό το κέρδος φορολογείται και πώς φορολογείται,
Έχει και αυτό να κάνει, ας πούμε, με το jurisdiction στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία. Ωραία. Αυτό. Αντίστοιχα και για τις ίδιες συναλλαγές, πάλι, ας πούμε, μετράει το κομμάτι το ελεγκτικό, δηλαδή πώς αυτά τεκμηριώνονται, πώς αυτά καταρνάνε μέσω των ορκωτών και γίνονται αποδεκτά στις οικονομικές καταστάσεις. Εκεί πέρα, λοιπόν, υπάρχει ένα μεγαλύτερο flexibility, ας πούμε, δηλαδή οι εταιρείες, δεν θέλω να πω τώρα, συγκεκριμένες χώρες εκτός της Ελλάδας, ας πούμε, που χρησιμοποιούν ορκωτούς ελεγκτές και πιστοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις, αυτοί, ας πούμε, δίνουν ένα validation για το ποιες είναι οι αξίες, ποια ήταν η τιμή κτήσης, ποια ήταν η τιμή πώλησης, ποιο ήταν το λογιστικό κέρδος, ποιο ήταν τα χρήματα τα οποία πήρε, ας πούμε, ο μέτοχος από αυτό το πράγμα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και πηγαίνοντας πάλι και σε αυτή τη διαφάνεια, αναφέρω εδώ πέρα τέλη θεματικές χώρες. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που είπα και πιο πριν, ας πούμε, ότι υπάρχουν και εφαρμόζονται οι κανόνες, ας πούμε, οι γνωστοί, οι φορολογικοί, οι εταιρικοί και λογιστικοί. Και γενικότερα, όταν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία κάνει τέτοιες συναλλαγές, τότε μιλάμε μια εταιρεία που πάντα τίθεται το θέμα που είναι το establishment της εταιρείας, που είναι η χώρα στην οποία ασκείται η διοίκηση της εταιρείας, η οποία επηρεάζει τη φορολογική της έδρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα και δύο κουβέντες για τα ICOs, θα πω και δύο πράγματα έτσι εκτός της διαφάνειας. Καταρχήν στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι ένα ICO είτε ήταν σε μορφή νομίσματος είτε ήταν κάποιο, ας πούμε, Ethereum token style ICO, ότι αυτό θα έπρεπε να είναι regulated. Δηλαδή, όταν βγαίνεις στην αγορά και πουλάς, ας πούμε, προσφέρεις μια, είτε είναι εμπόρευμα είτε είναι νόμισμα, προσφέρεις, ας πούμε, μια δυνατότητα σε κάποιον να επενδύσει σε κάτι, τότε αυτό απευθείας υπόκειται στους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν μπορεί να καλυφθεί, ας πούμε, γύρω από το εταιρικό δίκαιο. Βεβαίως αυτό το πράγμα δεν ισχύει όταν αυτό το πράγμα δεν είναι απεριόριστο. Δηλαδή, αν μια εταιρεία αποφασίσει, ξέρω εγώ, να κάνει μια άξιση μετοχικού κεφαλαίου και σε αυτή την άξιση μετοχικού κεφαλαίου ένας μέτοχος να μπει μέσα με bitcoins, εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην ομαρχία και να τους πω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα δεν το έχουν ξανακάνει. Αλλά θεωρητικά αυτό το πράγμα είναι εφικτό. Δηλαδή, θεωρητικά υπάρχει το 290, ο οποίος ορίζει διαδικασίες μέσω των ορκωτών να πιστοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, να εισφέρονται μέσα σε μια εταιρεία και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνει μια αξιολογική κεφαλαίου. Ξέρω εγώ που θα έχει, ας πούμε, τον αντίστοιχο φόρο συγκέντρωσης. Αλλά είναι κάτι το οποίο θεωρητικά είναι εφικτό. Το να βγει τώρα μια ελληνική εταιρεία και να πει, ας πούμε, ότι εγώ πουλάω, ξέρω εγώ, tokens, ας πούμε, και κάνω swap, ξέρω εγώ, τα tokens με κινητά ή κάνω swap τα tokens, ξέρω εγώ, με παραθεριστικά καταλήμματα, ας πούμε, διάφορα έτσι ICOs που έχουν εκεί έξω. Αυτό το πράγμα κανονικά θα έπρεπε να χτυπήσει, ας πούμε, στους περιορισμούς που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γύρω από τις δημόσιες προσφορές. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να αναγνωριστεί σαν μια δημόσια προσφορά. Αυτό το οποίο δεν θα μπορούσε να μπει στη λογική της δημόσιας προσφοράς θα ήταν κάτι το οποίο γινόταν στα πλαίσια τα ελληνικά σε μια μικρή κλίμακα. Τώρα, φεύγοντας από την Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Καταρχήν, εγώ έτσι από χόμπι περισσότερο και ενδεχόμενη, ας πούμε, μελλοντική έτσι, επαγγελματική ενασχόληση με αυτό το πράγμα, το οποίο καταρχήν για το επίπεδο, ας πούμε, του corporate finance είναι πάρα τρομακτικά ενδιαφέρον και δεν είναι κάτι πολύ καινούριο. Έχω κοιτάξει κάποια jurisdictions εκτός Ελλάδας, αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλά ICOs τα οποία γίνονται και δημοσιεύονται είναι ICOs τα οποία είναι regulated. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας, ας πούμε, σαν πάτημα την αντιστοιχία που έχει ένα οποιοδήποτε offering με ένα offering που γίνεται πάνω σε ICOs, πάνω σε αυτή, ας πούμε, την ισορροπία μπορούν κάποιοι και πηγαίνουν και βγάζουν, ας πούμε, πληροφοριακά δελτία και με τα πληροφοριακά δελτία κάνουν τον κόσμο και ο κόσμος μπαίνει εκεί πέρα μέσα και νόμο, ας πούμε, πληρώνει και μπαίνει σε αυτά τα συγκεκριμένα τις επενδύσεις. Λοιπόν, αυτά νομίζω